Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις οι κατσούνες για το επόμενο δέμα. Το δέμα το συγκεκριμένο πάει στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος έχει επιλέξει τρεις υπέροχες χειροποίητες και διαφορετικές μεταξύ τους κριτικές κατσούνες. Θα ξεκινήσω με την πιο εντυπωσιακή, θα πω, γιατί είναι χειροποίητη, αυθεντική, κριτική από ξύλο πρίνου και πλεξούδα στο κάτω μέρος. Ιδανική επιλογή για κάποιον συλλέκτη. Η συγκεκριμένη μας κάνει και για χρήση, γιατί όπως θα δείτε ο κορμός ο βασικός που έρχεται και πατάει στο κάτω μέρος είναι αρκετά παχύς, οπότε μπορεί να πατήσει καλά κάτω η κατσούνα. Και η πλεξούδα γίνεται με ένα πιο λεπτό ουσιαστικά κλαδί, το οποίο έρχεται και τυλίγει γύρω στο βασικό κορμό της κατσούνας. Υπέροχη κούρμπα. Και έτοιμη να φύγει για το φίλο μας τον Νίκο. Το ύψος της συγκεκριμένης είναι, να δω το σκονάκι μου. Δεν γράφω το ύψος. Δεν πειράζει. Μην με κόψετε. Έχω άλλες προσπάθειες. Λοιπόν, η αμέσως επόμενη κατσούνα είναι στιβαρού τύπου, με το ύψος της συγκεκριμένης κατσούνας το 1,40. Το έχω. Σας έχω απάντηση. 1,40. Μια στιβαρού τύπου κατσούνα. Ανθεκτική. Αυθεντική. Βαριά λίγο για καθημερινή χρήση, ωστόσο αν κάποιον τον βολεύει, αν έχει ξαναχρησιμοποιήσει τέτοια κατσούνα, είναι μια κατσούνα η οποία θα σας συντροφεύσει για μια ζωή. Όπως βλέπετε δίπλα μου, 1,77 εγώ, 1,40 αυτή, υπάρχει μια διαφορά, είναι πάρα πολύ ψηλή για να τη χρησιμοποιήσω εγώ. Ωστόσο, αν την κόψουμε γίνεται και πιο ελαφριά και το σωστό ύψος, πάω λίγο πιο πίσω, έχουμε πει είναι να μας έρχεται κάπου εδώ, λίγο πιο πάνω από τη μέση, έτσι ώστε όταν την κρατάμε να μην τραυματίσουμε τους μυς που έχουμε στα χέρια μας. Και άλλη μία χειροποίητη κριτική κατσούνα από ξύλο πρίνου και αυτή με διακριτικές καμπύλες, η οποία είναι ελαφριά ιδανική για κάθε χρήση. Κατσούνες.gr, στηριχτείτε πάνω τους. Έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία από χειροποίητα κριτικά μπαστούνια. Φεύγουν μία και μία, όπως βλέπετε εδώ, ετοιμάζω τα επόμενα δέματα, γι' αυτό βιαστείτε, γιατί πρέπει να προλάβετε την καλύτερη επιλογή για εσάς. Κατσούνες.gr, στηριχτείτε πάνω τους και μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube ή όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο εσείς επιθυμείτε, έτσι ώστε να μας παρακολουθείτε και να βλέπετε όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια που κάνω για εσάς. Και έχω και κατσουνάδα. Θυμόμουν ότι κάτι ξέχασα, αλλά δεν θυμόμουν ότι είμαι από αυτούς που κάνουν ένα σταυρό για να μην ξεχάσουν και μετά δεν θυμούνται γιατί έχουν κάνει το σταυρό. Λοιπόν, η κατσουνάδα αυτή που έχω να σας πω δεν είναι δικιά μου. Είναι του φίλου μας του Μιχάλη από το Παγκράτη. Ακόμα και αν το προορισμό μονάχος μου ορίζω, μ' ακολουθεί κατσούνα μου πάντα οντεπορίζω. Αυτά έχει να μας πει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Αυτά έχω να σας πω εγώ και αυτές οι υπέροχες κατσούνες που δεν είναι πλέον διαθέσιμες ετοιμάζονται να πάνε να βρουν τον άλλο φίλο μας, το... Όχι, Νίκο, το έχω. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!